Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και ναι, έχουμε θεματάρα σήμερα. Θεματάρα, σο. Ο γιο μου, ο έφηβος γιο μου, έγινε μουσουλμάνος. Κρατηθείτε, προσδεθείτε και πάμε. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα θορυβήσει αρκετούς γονείς οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, οι ίδιοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με οποιαδήποτε θρησκεία και μπορεί επειδή ακριβώς ζουν στο εξωτερικό και τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν παιδιά και άλλων μεταναστών και να είναι πολλά παιδιά από μουσουλμανικές χώρε μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι και με αυτό το φαινόμενο. Ενώ οι ίδιοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους έχοντα τα βαφτισμένα χριστιανού Ορθόδοξου, αλλά χωρί καμιά ιδιαίτερη θρησκευτικότητα, ξαφνικά ένα έφευγο παιδί να επιλέγει το δρόμο του να γίνει μουσουλμάνο και θα δούμε στη συνέχεια. Και ίσω γιατί αυτό το παιδί το επέλεξε. Είχαμε κάνει ένα θέμα τι προηγούμενε μέρε. Μπορεί ένα γάμο να αντέξει διάφορα κουλτούρα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα συμπεριλάβω το σύνδεσμο εκείνου του βίντεο. Και με αφορμή αυτό, μια φίλη του καναλιού μου γράφει τα ακόλουθα. Αγαπητή Θέκλα, έχω μια οικογένεια και ζούμε στη Γερμανία για πάνω από 10 χρόνια. Έχω τρία παιδιά, αλλά θα σου μιλήσω μόνο για το γιο μου, ο οποίος πλέον είναι στην εφηβεία. Εμείς ως γονείς προσπαθήσαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ελεύθερα όσον αφορά τις θρησκευτικέ πεπιθήσεις μας. Σαν χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είμαστε να το πω τόσο φανατικοί όσον αφορά τα αυστηρά πρέπει της εκκλησίας, της θρησκείας. Άσε που δεν ήταν εύκολο να έχουμε πρόσβαση σε ορθόδοξη εκκλησία κτλ. Εγώ σαν μαμά τηρούσα τις παραδόσεις μας και έτσι σε ελληνικές γιορτές έφτιαχνα τα απαραίτητα έτσι ώστε να περάσω στα παιδιά μου τα ήθη και τα έθιμά μας. Για παράδειγμα το Πάσχα έφτιαχνα τσουρέκια, κόκκινα αυγά κτλ. Το θέμα μου είναι, για να μην σε κουράζω, ότι εδώ και ένα χρόνο ο γιος μου που είναι τώρα 18 ετών μα ενημέρωσε ότι έχει αλλάξει θρησκεία και ακολουθεί το μουσουλμανισμό. Δεν μπορώ να πω ότι το πήραμε πολύ ψύχρεμα, αλλά προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε και να καταλάβουμε σαν γονείς για ποιο λόγο να επιλέξει κάτι τέτοιο. Να καταλάβετε ως γονείς δηλαδή γιατί το παιδί σας επέλεξε στα 17 του να σπαστεί το μουσουλμανισμό. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο γερμανικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν για όλες τις θρησκείες. Και αυτό το βρίσκω θετικό έτσι ώστε να έχουν μια γενική εικόνα. Μα δεν κάνω λάθος και στο, στα ελληνικά σχολεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο μάθημα των θρησκευτικών υπάρχει το επιμέρους μάθημα της θρησκεολογίας όπου τα παιδιά όντως διδάσκονται για όλες τις θρησκείες. Φυσικά, ίσω στη Γερμανία να το κάνουν διαφορετικά αυτό, να, να είναι όλα του τα εντό από θρησκευτικά θρησκεολογία Θέλω να σα ενημερώσω ότι στο γερμανικό σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν για όλε τι θρησκείες και αυτό το βρίσκω θετικό έτσι ώστε να έχω μια γενική εικόνα. Οι φιλίε αποτελούνται από διαφορετικέ κουλτούρε, χώρε και θρησκείε. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι γιατί ένα έφηβος να επιλέξει κάτι τόσο ακραίο. Δεν με ενοχλεί εμένα προσωπικά τι θα επιλέξει και τι θα κάνει στη ζωή του. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω το παιδί μου που βάζει τον εαυτό του σε αυτά τα πρέπει και τα μη, που δεν τον αφήνουν να εξελιχθεί σε έναν ελεύθερο με βουλή άνθρωπο. Είναι ένα δύσκολο παιδί από μικρό, θεωρώ ότι είναι τον άκρο. Υπήρξε ένα υπέρβαρο παιδί που με πολλή δικιά του προσπάθεια και στήριξη από εμά κατάφερε να ξεφορτωθεί πολλά κιλά και είναι σε ένα καλό σημείο αλλά θέλει και άλλη προσπάθεια. Τον έχουμε συμβουλέψει να πάει σε έναν ψυχολόγο για να του βοηθήσει σε όλα τα θέματα που τον απασχολούν, αλλά δεν το δέχεται. Τι μπορώ να κάνω, πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Αν έχεις απορίες, θα είμαι ανοιχτή έτσι ώστε να σε βοηθήσω να έχεις μια καλύτερη εικόνα. Και εγώ της λέω ναι, να το κάνω βίντεο, δεν μου λες ο γιος σου έχει φίλους μουσουλμάνους παρόλο που η κοπέλα ανέφερε ότι στα γερμανικά σχολεία τα παιδιά κάνουν παρές και με παιδιά από άλλες κουλτούρες ήθελα να το διακριβώσω. Ή μια σχέση με κάποιο μουσουλμάνο που να τον επηρέασε, με ποιο τρόπο εξασκεί τον μουσουλμανισμό. Τι ρώτησα. Καλησπέρα Θέκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ρωτάς. Λοιπόν, ναι, έχει και είναι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι. Του το έχω πει και ανοιχτά αν ήταν πραγματικά δική του επιλογή ή επηρεάστηκε από άλλους. Αν και θεωρώ ότι και έτσι να ήταν, να επηρεαζόταν από άλλους, δεν θα μου το παραδεχθεί. Εννοείται ότι δεν θα το παραδεχθεί. Προσπαθώ από απόσταση να βλέπω τι γίνεται, αλλά τον τελευταίο καιρό έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι, με αφορμή ότι είναι πολύ καιρό σε αναμονή όσον αφορά στην επαγγελματική σταδιοδρομία, λόγω δικών του λαθών που τα αναγνωρίζει τώρα. Και έτσι δεν έχω οπτική επαφή με ποιους, έχει, με ποιους έχει επαφές. Όταν είναι στο σπίτι θα έχει διαδικτυακές επαφές που σίγουρα δεν θα μπορείς να γνωρίζεις τι τους διαδικτυακές επαφές έχει ένα αγόρι 18 χρόνων που μπορεί να κλείνεται στο δωμάτιό του. Ο τρόπος είναι να μην τρώει χοιρινό, να προσεύχεται. Του έθεσα και το θέμα ότι ένας μουσουλμάνος κάνει και την περιτομή και του ζήτησα να το συζητήσουμε στο τι σκέφτεται να κάνει πάνω σε αυτό. Σου απάντησε ότι δεν θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο αν και πρέπει. Νομίζω ότι από φόβο δεν το κάνει. Με απασχολεί πολύ θέκλα μου, πραγματικά, γιατί από μόνο του βάζει εμπόδια στο δρόμο του. Να σου πω μια σκέψη μου μετά από μια ακόμη συζήτηση που είχα μαζί του. Ότι πιστεύω μέσα από το κόμπλεξ που είχε και έχει με τα κιλά του, τον βολεύει πολύ να μην έχει επαφέ με το άλλο φίλο, γιατί δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του και έτσι επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Έτσι, ώστε αν του αρέσει μια κοπέλα να πάει απλώ να τη ζητήσει από τον πατέρα τη και αν συμφωνεί να του τη δώσει και έτσι να μην έχει το αίσθημα τη απόρριψη. Απλώ μέσω τη συζήτηση μου βγήκε αυτή η σκέψη. Συγγνώμη αν μπαίνω στα χωράφια σου, δεν είμαι ψυχολόγο. Είμαι μια γυναίκα με πολλά θέματα και προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω και εμένα και τα παιδιά μου. Και είμαι πολύ τυχερή που σε βρήκα γιατί μου δίνει δύναμη να συνεχίσω και να μην βυθίζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Τη απάντησα εγώ ότι να είσαι καλά. Θα το κάνω βίντεο και μου λέει: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεκλά μου. Ξέρω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολλέ μανούλε που ζούμε στο εξωτερικό και αυτό ίσω θα βοηθήσει και άλλου ανθρώπου. Δεν τα βγάζω εύκολα από μέσα μου. Είσαι εσύ και οι αδελφοί μου που του έχω πει το τι συμβαίνει. Τώρα θα το μάθουν και πολλέ χιλιάδε άνθρωποι, αλλά είναι ανώνυμα και προστατεύεται η ταυτότητά σου. Πάντω, πριν από τέσσερα χρόνια, μου το είχε θέσει σαν πρόβλημα μια Ελληνίδα Μανούλα, με αποτέλεσμα να μην έχει πλέον επαφή με την κόρη τη, γιατί δεν την άφηναν η άλλη πλευρά να έχει επαφή με του γονεί τη, και ούτε επαφέ με τα εγγόνια, φυσικά. Να είσαι πάντα καλά, και η αλήθεια είναι ότι θέλω πολύ να έρθει η ώρα που να μπορώ να πάρω μέρο στη ψυχοεκπαίδευση μπαίνοντα στην κοινότητα. Να είσαι πάντα καλά, Θεκλά. Και εσύ να είσαι καλά. Αγάπη. Και εσύ να είσαι καλά. Και επειδή μου έχει γράψει σε κάποιο άλλο σημείο ότι σκέφτεσαι να έρθει στο τέταρτο επίπεδο στην κοινότητα, σε περιμένουμε. Μόλι είσαι έτοιμη, σε περιμένουμε να έρθει ε, στο κανάλι μα στο YouTube. Έχουμε την λειτουργία συμμετοχή, η οποία έχει πέντε επίπεδα. Και στο τέταρτο επίπεδο είναι το επίπεδο όπου οι γυναίκε κάθε εβδομάδα έχουμε μια δύο ώρη συζήτηση μέσω Zoom, μια δύο ώρες ψυχοεκπαιδευτική συνεδρία με ερωτήσει και απαντήσει και διατηρούμε και ένα συνεχές chat στο Viper όπου ανταλλάζουμε απόψει και ενθαρρύνουμε η μία την άλλη. Και εντάξει, θα σα κάνω άλλο βίντεο εντό των ημερών για να σα πω για τι αλλαγέ στη συμμετοχή γιατί έχουμε προσθέσει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν, θέμα. Και σωσάρ. Καταρχάς, από τη στιγμή που τα παιδιά μας δεν δέχονται θρησκευτική διαπαιδαγώγηση στο σπίτι από εμάς, μπορεί εύκολα να την πάρουν από αλλού. Να την πάρουν από την ομάδα των συνομιλίκων τους. Να πάρουν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση από το παράδειγμα και τη μίμηση άλλων παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να λαμβάνουμε θέση ως γονείς, στο ζήτημα της θρησκευτική διαπαιδαγωγήσης με τον ίδιο τρόπο που έχω τη γνώμη ότι πρέπει να λαμβάνουμε μέρος ως γονείς στο ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσης. Φυσικά θα μου πείτε, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ίδια για όλα τα παιδιά. Εσύ έχεις να εισηγηθείς μια ενιαία θρησκευτική διαπαιδαγώγηση για όλα τα παιδιά, αφού η κάθε οικογένεια, το κάθε ζευγάρι γονιών, έχει διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη θρησκευτικότητα, ως προς το θέμα της ύπαρξης του Θεού ή όχι και το καθεξής. Θεωρώ ότι όποια θέση και αν έχουμε, είτε είμαστε θρήσκοι, είτε είμαστε religious free, ελεύθεροι από θρησκεία, είτε είμαστε αγνωστικιστές, είτε είμαστε σκεπτικιστές, είτε είμαστε άθεοι, είτε είμαστε ένθεοι, οφείλουμε να διαπαιδαγωγήσουμε θρησκευτικά τα παιδιά μας. Γιατί όταν τα παιδιά δεν λάβουν από το σπίτι τους θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και παραμείνουν θρησκευτικώς αδιαπαιδαγώγητα και πνευματικώς αδιαπαιδαγώγητα που αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό και ακόμη πιο βαθύ, τότε είναι πολύ εύκολο τα παιδιά αυτά να μιμηθούν τις θρησκείες ή τις θρησκευτικές τακτικές συνομιλίκων τους οι οποίοι έχουν δεχθεί θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και ίσως έχουν μεγαλώσει και με θρησκευτικό φανατισμό. Τι εννοώ. Εσύ. Καταλαβαίνω που βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι σε ένα χώρο που δεν είσαι θρήσκα. Είσαι χριστιανή Ορθόδοξη, αλλά δεν είσαι ιδιαίτερος θρήσκα. Δεν σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η θρησκευτικότητα. Το γιατί δεν σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η θρησκευτικότητα και γιατί εσύ δεν ακολουθεί τη θρησκευτικότητα είναι το κομμάτι της δικής σου θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης προς τα παιδιά σου. Δηλαδή ένας γονιός ο οποίος είναι άθεος, ένας γονιός ο οποίος είναι ελεύθερος από θρησκεία, ένας γονιός ο οποίος είναι θρήσκος, ένας γονιός ο οποίος είναι πιστός στο Θεό, είναι ένθεος, ένα γονιό που είναι άθεο, ένα γονιό που προβληματίζεται σε σχέση με τι θρησκείε και έχει υπαρξιακού και πνευματικού προβληματισμού, οφείλει να μοιραστεί το σκεπτικό του με τα παιδιά του ούτω ώστε να περάσει στα παιδιά του ένα κάποιο συγκεκριμένο σκεπτικό. Να μην αφήσει τα παιδιά ξεκρέμαστα. Γιατί ακόμη και η αθεία είναι ένα θρησκευτικό σκεπτικό, έστω και αν αυτό φαίνεται γελίο. Ακόμη και το να είναι κάποιος άθεος και να ακολουθεί τον τρόπο σκέψης του αθεισμού αποτελεί μια μορφή θρησκευτικότητας. Οι άνθρωποι δεν έχουμε μόνο σωματικέ ανάγκε, δεν έχουμε μόνο συναισθηματικέ ανάγκε, δεν έχουμε μόνο ψυχικέ ανάγκε, έχουμε και πνευματικέ ανάγκε. Στο κομμάτι των πνευματικών μα αναγκών μπαίνουμε με έναν πρωτόλιο τρόπο, διερευνώντα και εξερευνώντα τη θρησκευτικότητα που μα μεταδίδουν, που μα μεταφέρουν οι γονεί μα. Εάν οι γονεί μα αποτύχουν να μα μεταφέρουν θρησκευτικότητα, και ξαναλέω, η θρησκευτικότητα δεν είναι απαραίτητα το να είμαστε θρήσκοι. Ή το να είμαστε άθεοι, ή το να είμαστε αθρησκοί, η κάθε ε, οικογένεια, το κάθε ζευγάρι γονιών, ο κάθε γονιός να μεταφέρει στα παιδιά του τις απαντήσεις που έχει δώσει ο ίδιος μέχρι τώρα στα θρησκευτικά ζητήματα, στα πνευματικά ζητήματα και στα υπαρξιακά ζητήματα. Σας έχω πει πολλές φορές για μένα ότι υπήρξα εξαιρετικά θρήσκα στην παιδική, εφηβική και πρώτη νεανική μου ηλικία και πλέον... Εδώ και αρκετά χρόνια αυτοπροσδιορίζομαι ως άνθρωπος ελεύθερος από θρησκεία. Παραμένω βαφτισμένη χριστιανή ορθόδοξη. Δεν με ενδιαφέρει να αφήσω το θρησκευμα στο οποίο έχω βαφτιστεί ή να αλλάξω θρησκευμα ή να κάνω οτιδήποτε σε σχέση με αυτό. Έχω όμως μια πολύ συγκεκριμένη άποψη την οποία έχω α, σχηματίσει μέσα από πολύ προσωπικό πνευματικό αγώνα για τη θρησκεία, την χριστιανική θρησκεία, για την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, για διάφορες άλλες θρησκείες, για διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Αυτή την άποψη προσπάθησα να τη μεταδώσω στα παιδιά μου. Όχι να τους εξαναγκάσω ώστε να έχουν ακριβώς την ίδια στάση απέναντι στη θρησκεία που έχω εγώ, αλλά να τους δώσω ένα θρησκευτικό σκεπτικό, να τους δώσω ένα πνευματικό σκεπτικό και αν θελήσουν στο μέλλον να πατήσουν πάνω σε αυτό που θα σου τους δώσω και να το αμφισβητήσουν. Να μην είναι εντελώ ξένα με οποιαδήποτε έννοια θρησκευτικότητα ή πνευματικότητα και έτσι να μπορεί να εντυπωσιαστούν και να θαμποθούν από άλλα παιδιά τα οποία έρχονται από οικογένειε που είναι οι γονεί του αυστηρά θρήσκοι ή και θρησκόληπτοι ή και φανατικοί σε μια θρησκεία και να είναι τα παιδιά μου ευάλωτα στον προσιλητισμό σε άλλες θρησκείες ή στον προσιλητισμό σε cults ιερέσεις αυτή είναι η απόψη δεν κατηγορώ τη φίλη που δεν το έπραξε δεν το έπραξε λόγω άγνοιας και λόγω αφέλειας δεν, το, δεν είναι συνειδητά που είπε εγώ δεν θα δώσω καμία θρησκευτική διαπαιδαγωγήση στα παιδιά μου όμως απλώς το να τηρούμε τα έθιμα του Πάσχα και να κάνουμε τσουρέκια και να βάφουμε αυγά και να, να μιλάμε για τα έθιμα της πατρίδας μας στο εξωτερικό δεν φτάνει χρειάζεται να μοιραστούμε με τα παιδιά μας συζητήσεις σε σχέση με τη θρησκευτικότητα. Πρόσφατα, όπω όπως γνωρίζετε αρκετή στο κανάλι, έχω αποκτήσει άλλα δύο παιδιά. Ο μικρός μου ο γιος ο Νικόλας είναι 8 ετών και η μικρή μου η κόρη εγώ, εγώ είναι 12. Το πρώτο εξάμεινο της συγκατοίκησης με τα παιδιά, μια από τις δραστηριότητες που κάνουμε μαζί κάθε βράδυ, είναι την ώρα που θα πάνε για ύπνο, να καθίσω στο δωμάτιό τους και να τους διαβάσω ένα κείμενο έχουμε διαβάσει όλα τα κείμενα από την Αγία Γραφή για μικρά παιδιά, αυτή την κλασική του Αστέρος. Διαβάζουμε τώρα την αρχαία ελληνική μυθολογία και συζητούμε εις βάθος. Δεν διαβάζουμε απλώς το κείμενο, αλλά συζητούμε. Συζητώ τις απόψεις μου, λέω ότι σκεφτόμουν παλιότερα, λέω ότι σκέφτομαι τώρα. Προσπαθώ να επιλύσω απορίες των παιδιών, όχι γιατί είμαι θεολόγος, όχι γιατί με κατηχήτρια, υπήρξα κατηχήτρια στο παρελθόν, τότε που ήμουνα και πολύ θρησκά, αλλά γιατί ως μητέρα οφείλω να εισάξω τα παιδιά μου στην πνευματικότητα, στον υπαρξιακό τρόπο σκέψης, να τους βοηθήσω να έχουν υπαρξιακές ανησυχίες, πνευματικές ανησυχίες και να μην καταπίνουν άκρητα και αρούφιχτα οτιδήποτε τους λέει οποιοδήποτε. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ως ένα τελετουργικό δεσίματος. Δικού μου, με το παιδιό μου, το νέο. Το οποίο έχει δρομολογηθεί να τα τεκνοθετήσω. Ε, υπάρχει ένα βίντεο εδώ στο κανάλι, που λέει αλλαγέ στο κανάλι μα και στη ζωή μου. Όσοι δεν έχετε μάθει για την εξέλιξη στη ζωή μου για τη νέα αναδημιουργημένη οικογένεια που έχουμε, μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο. Θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εμεί οι γονεί οφείλουμε να δώσουμε θρησκευτική και κυρίω πνευματική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μα. Αν δεν το πράξουμε αυτό τα παιδιά μας θα διαπαιδαγωγηθούν από μονά τους και τι πιο φυσικό, τι πιο αναμενόμενο να αντιγράψουν τους συνομήλικους τους. Και εφόσον η φίλη αυτή ζει στη Γερμανία, σε μια χώρα όπου υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες, είναι εξαιρετικά φυσικό και επόμενο ο γιος της να έκανε παρέα με παιδιά που να είναι μουσουλμάνοι, τον οποίο οι γονεί να έκαναν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Θεωρώ ότι δεν είναι από το μάθημα του σχολείου της θρησκεολογίας που έμαθε όσα έμαθε για τον μουσουλμανισμό, αλλά παραδειγματίστηκε από τους φίλους του και να βρει και το παιδί σε αυτό τον τρόπο θρησκευτικότητα να βρει και ένα τρόπο να νιώσει καλύτερα. Με τον ίδιο τρόπο που θα μοιραστώ μια ιστορία τώρα προς πάλι, αλλά προς ηλίτισμου προς το να γίνει κάποιος μοναχός χωρίς να έχει καμία τέτοια προδιάθεση ε, στη χριστιανική, ε, στην ορθόδοξη ελληνική χριστιανική εκκλησία. Όταν ήμασταν μικροί και μεγαλώνα, είχαμε έναν δεύτερο ξάδελφο, ο οποίος ήταν συμμαθητής του αδελφού μου. Του οποίου οι γονεί του δεν ήταν ιδιαίτερα θρήσκοι και δεν του έδωσαν κάποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Εντάξει, το σχολείο πήγαινε στα μαθήματα στα θρησκευτικά, αλλά το παιδί αυτό μεγάλωσε χωρί να έχει καμιά ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Ούτε στο κατηχητικό ερχόταν, ούτε εκκλησιαζόταν τακτικά, ούτε εξομολογούνταν, ούτε κοινωνούσε όπω ο αδερφό μου και εγώ που είμαστε εξαιρετικά θρήσκοι. Πάει αυτό ο ξάδερφό μα να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, εκεί παθαίνει μια σοβαρή ερωτική απογοήτευση, παθαίνει και μια απογοήτευση από τι σπουδέ, ή ξαφνικά μαθαίνουν οι γονεί του ότι εντελώ ξαφνικά αποφάσισε να γίνει μοναχό. Χωρί να έχει καμία απολύτω σχέση με τη θρησκευτικότητα. Ε, σε κάποια φάση, ο αδερφός μου τότε σπουδάζει ιατρική στην Αθήνα ε, και ήταν αραβωνιασμένος, σε κάποια φάση κατέβηκε αυτός ο ξάδερφος μας στην Αθήνα για να δει ένα γέροντα προορατικό όπω τον τον είχαν πει από το Άγιο ένα γέροντα ο οποίο έβλεπε το μέλλον. Γνωρίζετε ότι δεν έχω κανένα θέμα με τη θρησκεία, αλλά έχω πολύ θέμα με αυτέ τι συνθήκε που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και που λένε μπουρδολογίε του τύπου Υπάρχει ένα γέροντα που είναι προορατικό και θα σε δει και θα σου πει αν κάνει για παπά ή δεν κάνει για παπά. Ξαναλέω, ο αδερφό μου ήταν αργωνιασμένο και πήγαν στο ξέρω, εξομολογητήρι που ήταν αυτό ο γέροντα και μπήκα μέσα ο αδερφό μου μαζί με την αργωνιαστικά του. Ήταν φοιτητή στην ιατρική, ξαναλέω, ο αδερφό μου τότε και, και όπω και τώρα, όπω και ο γιο μου ο μεγάλο ο Λάζαρος έχει μουσχεία, γιατί βαριέται να ξέρει. Ήταν ο αδερφό μου, η του και αυτό ο ξάδερφό μα. Με το που μπήκαν ο προορατικός γέροντας λέει «Να σε βλέπω, βλέπω πάνω σου, βλέπω πάνω σου το κάλεσμα του Κυρίου» λέει στον αδερφό μου «Είσαι προορισμένος για να γίνει μοναχός». Του λέει ο αδερφός μου «Μα εγώ, μα εγώ είμαι ραγωνιασμένος» και γυρίζει και του λέει ο γέροντας «Μην απατήσεις τη γυναίκα σου». Βγαίνουν από εκεί και του λέει ο αδερφός μου «Καταλαβαίνεις» του λέει ότι αυτά είναι τσαρλατανισμοί. Ο αδερφό μου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι θρήσκο. Εγώ είμαι ελεύθερη από θρησκεία. Αυτό προσδιορίζομαι ω ελεύθερη από θρησκεία. Ο αδερφό μου είναι θρήσκο. Του λέει ο αδερφό μου, αντιλαμβάνεσαι, του λέει ότι αυτή είναι τσαρλατανισμοί. Του είπαν θα έρθει κάποιο και εσύ θα του πει ότι κάνει για μοναχό για να πάει στο τάδε μοναστήρι στο Άγιο Όρος. Και του λέει μπαίνουμε μέσα, με βλέπει εμένα με τα μουσια και σου λέει αυτό θα είναι που θα γίνει μοναχό, αυτό που βαριέται να ξυριστεί. Τίποτα. Ο ξάδερφο μα ήταν ανένδοτο. Είχε δεχτεί φυσικά τόσο πολύ μεγάλη πλήση εγκεφάλου που δεν έβλεπε πέρα από την τυφλωμάρα τη που του προκάλεσε τον brainwash να γίνει μοναχό. Παράτησε τι σπουδέ του, γιατί ήταν νεαρή, ήταν 22 χρόνων τότε. Ο αδερφός μου παντρεύτηκε το 2000, που ήταν 22 χρόνια, άρα μπορεί να ήταν και 21 έτου τότε. Ήταν 21 έτου, δηλαδή ήταν στο δεύτερο έτο το σπουδό. Παράτησε τι σπουδέ του, Είπαμε, είχε βιώσει μια έντονη ερωτική απογοήτευση. Παράτησε τι σπουδέ του, τα παράτησε όλα, πήγε κλείστηκε στο μοναστήρι. Μετά σταμάτησε εντελώ να επικοινωνεί με του γονεί του. Και πολλά χρόνια αργότερα ο πατέρα του πρωτοστάτησε στη δημιουργία μια ομάδα γονιών, οι οποίοι προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο και να ενημερώσουν και την πολιτεία για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον προσιλητισμό ευάλωτων νεαρών ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να περνούν ένα διάστημα που να μην είναι καλά επειδή δεν έχουν καλή σχέση με το σώμα τους, επειδή περνούν μια ερωτική απογοήτευση, επειδή έχουν χαμηλή αυτοεκτήμηση, επειδή απέτυχαν σε ένα μάθημα για οποιοδήποτε λόγο και να μην γίνονται αυτά τα παιδιά ευάλωτα θύματα των επιτιδίων οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλου για να επανδρώσουν τα μοναστήρια τους. Με τον ίδιο τρόπο ίσως και ο γιος της φίλης που έγραψε την επιστολή να βρέθηκε ευάλωτος γιατί όταν είσαι παχύσαρκος και κάνεις προσπάθειες να δυνατήσεις, χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία από την αρχή. Γιατί η παχυσαρκία σε ένα παιδί δεν προκαλεί μόνο σωματικούς κινδύνους, προκαλεί και μεγάλα ψυχολογικά ζητήματα. Γιατί η κοινωνία μας είναι χονδροφοβική και γιατί η κοινωνία μας εξασκεί μπούλινγκ σε παιδιά, μεγάλους, άνδρες, γυναίκες που έχουν περισσότερα κιλά. Οπότε... Το να χάσεις απλώ τα κιλά ή να διώξει τα κιλά δεν επαρκεί για να είσαι καλά ψυχολογικά. Πρέπει να κάνεις και ψυχοθεραπεία από πριν να ξεκινήσει την προσπάθεια αδυνατίσματο και αλλαγή του τρόπου που ζεις και τρέφεσαι και κατά τη διάρκεια και μετά για να γίνει μια ολοκληρωμένη θεραπεία και να θεραπευτεί το παιδί και από τις ψυχολογικές συνέπειες της παχυσαρκίας, τις ψυχολογικές συνέπειες του bullying που δέχεται για την παχυσαρκία στη σύγχρονη κοινωνία. Ε, και αυτό που είπες ότι μιλώντας μαζί του αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να και ότι είναι ένας εύκολος τρόπος αυτός να ξεφύγει από το φλερτ και γενόμενος μουσουλμάνος στο μέλλον, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι, κάποια τελετή για να ασπαστεί τον Ισλαμισμό ή τον Μουσουλμανισμό ή αν απλώ το λέει. Αυτό που υποθέτεις ότι μπορεί να σκέφτεται ότι έτσι θα έχει λύσει με ένα απλό και εύκολο τρόπο το ζήτημα του να βρει γυναίκα, μπορεί να ισχύει, ναι. Μπορεί να ισχύει. Καθόλου απίθανο. Εξαιρετικά πιθανό. Πώ το διαχειρίζεσαι, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι 18 χρονών, άρα είναι ενήλικο. Έχει σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο, τελείωσε το σχολείο, άρα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να το πει. Μην κάνει παρέα με του άλλου που είναι μουσουλμάνοι. Ε, μου φαίνεται ότι δεν έχει κάποια δεν έχει δεχθεί κάποια ιδιαίτερη κατήχηση, έτσι όπως το περιγράφει, γιατί λέει ότι πρέπει να κάνει την περιτομή αλλά φοβάται να την κάνει. Όντως είναι μια επώδυνη επέμβαση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία προέβησαν σε περιτομή σε ηλικία 12, 13, 14 χρόνων για λόγους υγείας, όχι για θρησκευτικούς λόγους και λένε ότι ήταν εξαιρετικά επώδυνο. Ή και ενήλικες μπορεί να κάνουν περιτομή όταν έχουν κάποιο ζήτημα με φήμωση της ουρήθρας ή οτιδήποτε άλλο. Ε, τι να σου πω, ε, το παιδί χρειάζεται βοήθεια. Καταλαβαίνω ότι δεν δέχεται να πάρει τη βοήθεια. Είναι πολύ θετικό ότι μιλάει μαζί σου. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι μιλάει μαζί σου. Εάν θέλεις και αν κρίνεις ότι αυτό δεν θα τον εξακριώσει, δείξε του το βίντεο. Αν όμω εσύ γνωρίζοντα το γιο σου ε, υποθέτεις ότι θα εξακριωθεί βλέποντα το βίντεο, μην του το δείξει. Εγώ έχω προστατεύσει την ταυτότητα, δεν έχω πει τίποτα. Υπάρχουν εκατοντάδε χιλιάδε Ελλήνε στη Γερμανία. Δεν υπάρχει μόνο ένα παιδί στη Γερμανία. Ένα αγόρι στη Γερμανία που είναι 18 χρονών και να έχει ελληνική καταγωγή. Ούτε έχω πει τι ηλικίε σα, ούτε πόσα άλλα παιδιά έχει ή αν έχει άλλα παιδιά. Δεν έχω δώσει άλλε πληροφορίε σε ποιο μέρο τη Γερμανία ζείτε ή από πού προέρχεστε στην Ελλάδα. Ή το όνομά σα ή τίποτε δεν έχω δώσει πληροφορίε. Αλλά αν θεωρείς ότι θα εξαγριωθεί, μην του το δείξει. Εμένα ο προβληματισμό μου είναι Αντίστοιχος με το δικό σου, ότι αυτό είναι μία πράξη μίμησης και μία προσπάθεια αποφυγής των δυσκολίων και όχι μία αυθεντική πίστη σε μία θρησκεία. Ε, Δώσ' του ξανά και ξανά την επιλογή της ψυχοθεραπείας. Μπορεί να του εισηγηθείς, εφόσον όπως λες έχει κάποια θέματα με την... Uh, με την επαγγελματική του κατάσταση. Φαντάζομαι ότι ίσως να περιμένει να μπει σε κάποια από τα πολύ ωραία τεχνικά λύκια που έχουν στη Γερμανία για να προετοιμάζουν τα παιδιά για τεχνικές εργασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να του δώσεις μια επιλογή να κάνει κάποιες συνεδρίες με ένα ψυχολόγο και διαδικτυακά. Υπάρχουν Έλληνες ψυχολόγοι, Ελληνίδες ψυχολόγοι που κάνουν διαδικτυακές συνεδρίες online. Μπορείς να προτείνει να μιλήσει με ένα ψυχολόγο Έλληνα online. Γιατί ξέρω ότι στη Γερμανία είναι δύσκολο να βρει πρόσβαση σε υπηρεσίε ψυχοθεραπεία μέσω του δημοσίου, δεν ξέρω πώ είναι. Αν μπορείτε να βρείτε εκεί, ε, ε, βεβαίω ε, να μιλήσει με έναν ψυχολόγο για το ζήτημα τη επαγγελματική αποκατάσταση και του πώ νιώθει για, το, για εκείνο το θέμα. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή να το, να το ακολουθήσει. Τώρα, το να πηγαίνει ιδιαίτερα κόντρα δεν βοηθάει. Ε, η περίπτωση της μανούλας ή της μητέρας που λες, η οποία έχει μια κόρη η οποία έγινε μουσουλμάνα, μετά ο παντρεύτηκε μουσουλμάνο και τώρα η κόρη της έχει αποξενωθεί από τη μάνα της και έχει σχέσεις μόνο με την οικογένεια του ανδρός της και δεν αφήνουν τη φίλη σου να δει τα εγγόνια, είναι διαφορετική περίπτωση εκείνη. Ευτυχώ αυτός είναι πιο light φάση που ένας 17χρονος αποφάσισε να σπαστεί το μουσουλμανισμό γιατί το βρίσκει ότι είναι η εύκολη λύση για διαφυγή από τα προβλήματά του. Το να μην τρώει χοιρινό δεν παθαίνει και τίποτα. Δηλαδή, εγώ που είμαι και κάρνιβορ, το χοιρινό δεν το θεωρώ και κανένα πολύ σπουδαίο κρέα. Το τρώω μου αρέσει, αλλά δεν είναι. Είναι, α πούμε, και τα, τα κατσίκια, το αρνιά, τα βοδινά είναι καλύτερη ποιότητα κρέατα. Τέλο πάντων, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Α, το ζήτημα είναι όμω ότι βλέπει ότι το παιδί σου έχει ανάγκη να πιαστεί από κάπου. Προφανώ πιάστηκε από τη θρησκευτικότητα κάποιου φίλου του. Υπάρχει και ένα κίνδυνο που ελπίζω να μην υπάρχει στη δική σας περίπτωση, να μην ισχύει στη δική σας περίπτωση, ε, ακραίες μουσουλμανικές ομάδες, radical, ε, κάνουν προσιλητισμό σε παιδιά, τα οποία μετά στρατολογούν για να τα πάρουν σε Ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Ελπίζω και εύχομαι, δεν μου έχει δοθεί μια τέτοια αίσθηση ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει με το γιο σου, είναι ένα ενδεχόμενο να συμβεί σε ένα παιδί το οποίο κυκλοφορεί θρησκευτικά και πνευματικά διεπαιδαγώγητο και ζει σε μια χώρα πολυπολιτισμική, όπου θα κάνει παρέα αναπόφευκτα με ανθρώπους από πολλά έθνη, πολλές εθνικότητες, πολλές κουλτούρες, πολλές θρησκείες, να έρθει και σε επαφή με τέτοια κρέα ισλαμικά στοιχεία τρομοκρατικά, τα οποία να χρησιμοποιούν τον προσελητισμό προκειμένου να προσελκύουν στρατό για τις τρομοκρατικές τους ε, ομάδες. Δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες. Δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι ακραίοι. Δεν είναι όλοι ράτικα. Δεν έχω πιάσει κάτι τέτοιο από αυτά που έγραψες. Είναι κάτι όμως που μπορείς να το έχεις στη σκέψη σου. Ε, ζήτησε εσύ βοήθεια. Εκεί στην περιοχή που βρίσκεσαι, ζήτησε βοήθεια από, δεν ξέρω, από ειδικούς ψυχικής υγείας, από κοινωνικούς λειτουργούς να συζητήσεις μαζί σου, μαζί τους τις ανησυχίες σου. Γιατί αυτοί οι τύποι, οι ακραίοι Ισλαμιστές, οι τρομοκρατικοί φύση επιλέγουν να στρατολογήσουν παιδιά από το περιθώριο. Ε, παιδιά μετανάστες, παιδιά που να ψάχνουν να βρουν κάποιο νόημα στη ζωή τους. Ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να μιλήσεις με ανθρώπους εκεί που βρίσκεσαι έναν κοινωνικό λειτουργό, κάποιον ειδικό, ψάξτε το. Ψαχτείτε και εσύ και ο άνδρας σου ψαχτείτε να δείτε τι μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί να είναι και αυτό που σκέφτηκε, ότι επειδή αυτό νιώθει μειονεκτικά για τη σωματική του εικόνα, επειδή νιώθει ντροπαλότητα να, να φλερτάρει με το άλλο φίλο, να έχει ακολουθήσει το μουσουλμανισμό για να βρει μια εύκολη λύση. Ε, και ένα τύπο ο οποίο φοβάται να κάνει περιτομή, δεν νομίζω να προετοιμάζεται για τρομοκράτη, ποτέ δεν ξέρει όμω. Ψάξε το. Δεν θέλω να σε τρομάξω ή να σε τρομοκρατήσω, απλώς οφείλω να σου το πω. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, ακόμη κι αν εμείς ήδη είμαστε άθεοι, ακόμη κι αν εμείς ήδη είμαστε ελεύθεροι από θρησκεία, ακόμη κι αν εμείς ήδη είμαστε ένθεοι, είμαστε θρήσκοι ή λιγότερο θρήσκοι, οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και πνευματική διαπαιδαγώγηση. Να μην αφήνουμε τα παιδιά μας χωρίς πνευματικότητα, και χωρίς αναζήτηση Θεού, νοήματος, θρησκευτικότητας, πνευματικών τελετουργιών στη ζωή τους, γιατί τότε είναι επικίνδυνο να ακολουθήσουν τον όποιο προσυλλητισμό ή να μιμηθούν παιδιά στη δικιά τους ηλικία που οι γονείς τους με άλλα κίνητρα βρήκαν και το χρόνο και την ενέργεια για να κάνουν θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Με τον ίδιο τρόπο που είναι απαραίτητο και οφείλουμε οι γονεί να κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μα με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώ είναι απαραίτητο να κάνουμε θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μπορεί θρησκευτική διαπαιδαγώγηση που θα κάνουμε να μην οδηγήσει τα παιδιά μας στο να έχουν ακριβώ την ίδια στάση ζωή απέναντι στη θρησκεία, απέναντι στη μνηματικότητα, απέναντι στην ύπαρξη θέου ή όχι με εμά. Αλλά θα του δώσει μια βάση για να σκέφτονται κριτικά σε σχέση με τα ζητήματα θρησκείας, πνευματικότητας και υπαρξιακών ζητημάτων. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους.